χρυσή ευκαιρία για την Κρήτη αποτελεί μελλοντική αξιοποίηση της τεράστιας έκτασης φιλέτο 3.000 στρεμμάτων του αεροδρομίου Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να τονίζουν την ανάγκη κατάθεσης μιας ολοκληρωμένης πρότασης προς όφελος της ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας. Προς αυτή την κατεύθυνση πρόκειται να εκπονηθεί χωρικό σχέδιο που θα αφορά ολόκληρη τη δημοτική ενότητα της Νέας Αλικαρνάσου, ενώ στο μικροσκόπιο θα μπει και η τεράστια έκταση της ΕΑΠ και της 126 Μηναρχία Μάχης. Είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία για την Κρήτη και το Ηράκλειο. Εκτός από τη δημόσια γη, υπάρχει δημόσια γη στον Καρτερό, υπάρχουν ιδιωτικές εκτάσεις τεράστιες και εκεί μπορεί να γίνει ένας πόλος ανάπτυξης σημαντικός, όπου θα μπορεί να συνυπάρξουν κοινωνικές υποδομές αλλά και αναπτυξιακές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Θέλει μια μεικτή χρήση. Χρειάζεται να γίνει και μια τοπική πολεοδομική οργάνωση, αλλά που δεν θα αγνοήσει τι θα κάνουμε στο λιμάνι, τι θα κάνουμε στο ΒΟΑΚ, θα τον αφήσουμε εκεί, θα τον αφήσουμε έτσι ως έχει. Ασφαλώς και ένα μεγάλο ποσοστό, ίσως το μεγαλύτερο, θα πρέπει να είναι χώρος πρασίνου, πάρκο αναψυχής, με χρήσεις που να μπορούν να αποδοθούν ελεύθερα στην κοινωνία του Ηρακλείου. Από εκεί και πέρα, οπωσδήποτε, όπως προβλέπετε και από τη σύμβαση, πρέπει να υπάρχει και κάποια δραστηριότητα η οποία θα εξασφαλίζει σημαντικά έσοδα για τον τόπο μας. Μια ιδέα που καταρχήν θα μπορούσε να πέσει στο τραπέζι είναι ένα κέντρο επιχειρηματικής έρευνας. Εμείς οι άνθρωποι του τουρισμού το βλέπουμε ένα παραλιακό μέτωπο όπως είναι η Βαρκελόνη, που ταξιδεύουμε εκεί και ζηλεύουμε και σκεφτόμαστε τι ωραία θα ήταν να είχαμε κι εμείς στο Ηράκλειο ένα τέτοιο παραλιακό μέτωπο. Για να μην καταντήσει ελληνικό, το αεροδρόμιο Ηρακλείου, το οποίο θα κλείσει μόλις ξεκινήσει η λειτουργία του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι, ο τεχνικός κόσμος, αυτοδιοικητικοί, παράγοντες του τουρισμού και της κτηματαγοράς καταθέτουν τις πρώτες σκέψεις τους για την τεράστια αυτή έκταση, όπως πολυθεματικό μητροπολιτικό πάρκο, κέντρο επιχειρηματικής έρευνας, κοινωνικές, αθλητικές και πολιτιστικές υποδομές, ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσω ενός εμπορικού κέντρου, ενώ στο μοντέλο αξιοποίησης περιλαμβάνονται δράσεις τόσο για την οικιστική όσο και την τουριστική ανάπτυξη. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες και να καταγραφούν οι ανάγκες της κοινωνίας. Και μπορεί κανείς να πει ότι υπάρχουν σημαντικές ανάγκες για χώρους πολιτισμού, άθλησης, για χώρους εκπαίδευσης. Εγώ θα πρόσθετα όμως ότι υπάρχουν ανάγκες για ένα σύγχρονο διοικητήριο στην Κρήτη. Εγώ βάζω όμως και την παράμετρο της εγκύτητας της βιομηχανικής περιοχής και πρέπει να δούμε τις ανάγκες του επιχειρηματικού κόσμου. Ο χώρος του Νίκος Καζαντζάκης είναι χώρος για στρατηγικές επενδύσεις. Έτσι έχει περάσει το χώρο ταξικό. Η δικιά μας άποψη είναι ότι σαφώς δεν θα πρέπει να πάει προς αξιοποίηση με την έννοια του να γίνει πάλι μια ιδιωτική επένδυση και να μην αποδοθεί στον κοινό. Πρέπει να αποδοθεί στον κόσμο. Έχουμε πάρα πολλές χρήσεις που δεν γίνονται, δεν έχουμε καθόλου δημόσιους χώρους, ειδικά στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου που είναι χτισμένη με τόσα αυθαίρετα, δεν υπάρχει η στοιχειώδης αναλογία κοινόχρηστου χώρου με τον πολίτη. Αν δοθεί για εμπορική χρήση και γίνει ένα εμπορικό κέντρο στην περιοχή του πρώην αεροδρομίου, τότε το σίγουρο είναι ότι θα καταστραφεί το εμπορικό κέντρο του Ηρακλείου. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να μην επιτραπεί εμπορική χρήση, δηλαδή μπορεί να αναπτυχθεί ο χώρος αυτός οικιστικά ή τουριστικά. Όπως τονίζεται, αυτοδιοίκηση, φορείς και τοπική κοινωνία θα πρέπει να έχουν ισχυρό λόγο στις μεγάλες προοπτικές που ανοίγονται στην τεράστια αυτή έκταση φιλέτο, η οποία χαρακτηρίζεται ως ένα από τα σημαντικότερα οικόπεδα της Μεσογείου. Δεν λαμβάνουν υπόψη τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή τα μαθαίνουμε εκ των υστέρων. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η τοπική κοινωνία, οι πολίτες, όλοι μας, οι φορείς του Δημοτικού Συμβουλίου, πρέπει να γνωρίζουν όλους τους όρους του παιχνιδιού. Η ευρύτερη περιοχή θα αποτελέσει πόλο ανάπτυξης, ενώ θα δοθεί το φιλί της ζωής στην Αλικαρνάσο, καθώς στο μικροσκόπιο των αρμοδίων θα μπει και το ζήτημα της αναθεώρησης των συντελεστών δόμησης. Για να έχουμε μία αλλαγή δόμησης, μία αύξηση του συντελεστή δόμησης, θα πρέπει να προηγηθεί μελέτη και θα πρέπει να το αποφασίσει το αρμόδιο Υπουργείο, που είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος.